Γιάννα Κατσιάδα, δικηγόρος, δημοσιολόγος. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα, μια χαρά. Είναι αρκετά σημαντικά αυτά που υπόθηκαν χθες και από τον αρμόδιο υπουργό. Από ό,τι φαίνεται, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο θα επεκταθεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Όσον αφορά το δικαίωμα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, αυτό έχει ήδη επεκταθεί μέσα στο Μάιο. Ποια είναι, έτσι, από τις εξαγγελίες που είδατε χθες και ακούσαμε, είναι οι κύριες, οι κυριότερες, κυρία Κατσιάδα? Πράγματι, νέα δέσμη μέτρων ανακοινώθηκε χθες, τα οποία στην πρώτη τους ανάγνωση είναι θετικά μέτρα, μπορώ να σας πω. Όπως πολύ σωστά είπατε, είπε ο αρμόδιος υπουργός ότι το μέτρο της παράτασης αναστολής ως εργαλείο για να αποφύγουμε αυτή την υγειονομική παύλα οικονομική κρίση θα επεκταθεί και για τον Μάιο και για τον Ιούνιο και για τον Ιούλιο με κάποιες διαφοροποιήσεις. Οι τρεις πυλώνες και άξονες των μέτρων που ανακοινώθηκαν είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας, η απαγόρευση απόλυσης, αλλά έχουμε και ειδική ρύθμιση για αυτή την γκρίζα ζώνη εργαζομένων, στους εποχικούς υπαλλήλους. Πάμε να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Καταρχήν, το μέτρο της παράτασης, όπως έχει νομοθετηθεί άλλωστε για τον Μάιο, θα είναι σε ισχύ. Οι επιχειρήσεις που θα μπορούν να βάλουν το 100% των εργαζομένων τους σε αναστολή, βασικά να παρατείνουν την αναστολή τους, θα είναι εκείνες που παραμένουν κλειστές για τον Μάιο, ομοίως και για τον Ιούνιο και για τον Ιούλιο. Αυτοί δεν δεσμεύονται από αριθμητικό περιορισμό που έχουμε δει μέχρι σήμερα έως το 60%. Θα βάλουν σε παράταση το 100%. Όμοια όμως και επιχειρήσεις που παρότι δεν παραμένουν κλειστές, ωστόσο έχουν πληγεί πάρα πολύ. Παραδείγματος χάρη ο τουρισμός, έτσι. Πολύ σωστά. Η εστίαση, οι μεταφορές, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός. Και γι' αυτό κιόλας, αν και θα επαναλειτουργήσουν από το Μάιο σταδιακά, Ιούνιο και Ιούλιο, ωστόσο θα μπορούν να κάνουν παράταση της αναστολής, να παγώσουν δηλαδή τους εργαζομένους έως και το 100%. Το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα παραμείνει ίδιο, δηλαδή θα ανέρχεται στα 534 ευρώ και θα δυστυχεί για ολόκληρο το μήνα. Επομένως, δεν θα υπάρξει αναλογία ημερών διάρκειας αναστολής, δηλαδή τι εννοώ? Μπορεί μια επιχείρηση να αναστείλει τις συμβάσεις για 20 μέρες. Το 534 θα το πάρει ολόκληρο το ποσό ή θα πάρει αναλογία του 534 σε συνάρτηση με τις ημέρες που είναι σε αναστολή? Είναι πολύ σωστή η επισήμανσή σας. Εάν δεν μπει για όλο το μήνα, όπως τα είπατε, και πήγε για κάποιες μέρες σε αναστολή, θα πάρει την αναλογία των ημερών στα 534 ευρώ. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τονίσουμε είναι ότι οι ασφαλιστικές εισφορές αυτών των εργαζομένων θα καλύπτονται από το κράτος και μάλιστα επί του ονομαστικού μισθού. Γιατί εδώ πρέπει να σας πω ότι υπήρχε μια θυμολογία, επειδή δεν είχε διευκρινιστεί μέχρι σήμερα, αν θα συνεχίσει το κράτος να δίνει τις ασφαλιστικές εισφορές επί του ονομαστικού ή επί των 534 ευρώ. Ναι. Αυτό ξεκαθαρίστηκε και θα είναι στον ονομαστικό τους μισθό. Ναι. Αυτό τώρα ότι θα καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές επί του ονομαστικού τους μισθού, ναι. Υπάρχει μια επισήμανση ότι από τον Ιούνιο πάβει να ισχύει δυνατότητα αναστολής πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών για όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις, μέχρι πρότινος οι επιχειρήσεις δεν πλήρωναν ασφαλιστικές εισφορές. Πλέον αυτό είναι μόνο για αυτές που έχουν πληγεί και μάλιστα είναι κλειστές, είναι έτσι μόνο προβλήματα. Για τις επιχειρήσεις οι οποίες καλούνται να πληρώσουν οι ίδιες τις ασφαλιστικές εισφορές υπό φυσιολογικές συνθήκες, υπήρχε αναστολή της πληρωμής, παράταση δηλαδή καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως που ήταν πληττόμενες για το Μάιο. Ωστόσο, για τον Ιούνιο δεν θα υπάρχει δυνατότητα αναστολής πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών για σύνολο των επιχειρήσεων. Μένει να δούμε στο νομοθετικό κείμενο με ποια κριτήρια και ποιες επιχειρήσεις, πώς θα διακρίνονται οι επιχειρήσεις για να κάνουν χρήση αυτού του ευνοϊκού μέτρου. Στην κυβέρνηση διατείνονται ότι θα θέσουν σε ισχύ μηχανισμό ενίσχυσης απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας. Αυτό τώρα πώς το ακούτε, υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο μπορούμε να πούμε? Θα σας πω, εδώ πέρα υπήρχε η σκέψη να μην επιδοτούμε την μη εργασία, δηλαδή να επιδοτούμε και να δίνουμε κίνητρο για την εργασία. Είναι ένα μοντέλο το οποίο στις ευρωπαϊκές χώρες έχουμε δει πολλές δεκαετίες να εφαρμόζεται. Έχει γίνει πολύ λόγος, όπως είπατε. Χθες αναγγέλθηκε κιόλας ότι θα ανοίξει εδώ το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης. Θα ονομάζεται πρόγραμμα Συνεργασία. Θα ξεκινήσει από 1η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου
σε πρώτη φάση για το 2020. Υπάρχει βέβαια πρόβλεψη να παραταθεί εάν και εφόσον αυτό χρειάζεται. Πάμε όμως να δούμε αυτό το πρόγραμμα σε ποιες επιχειρήσεις αναφέρεται, σε ποιους εργαζομένους και τι δυνατότητες δίνει. Αναφέρεται λοιπόν στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μείωση του τζίρου τουλάχιστον 20% για το προηγούμενο διάστημα. Άρα λοιπόν πια δεν έχουμε επιχειρήσεις πληττόμενες που κλείνουν, βασικά δεν έχουμε τέτοιες διακρίσεις. Υπάρχει μια προσπάθεια, εγώ βλέπω το μέτρο να γίνει οριζόντιο για να έχει καλύτερη απόδοση στην ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν μπαίνει το οικονομικό κριτήριο μείωση τζίρου τουλάχιστον 20% για το προηγούμενο διάστημα. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα προκύπτει το 20% η μείωση. Ναι. Έτσι, γιατί πάρα πολλοί λογιστές κιόλας επισημαίνουν ότι αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Με ποια στοιχεία, με βάση το τρίμηνα, τα εξάμηνα. Υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία για να δούμε πώς μια επιχείρηση θα αποδείξει τη μείωση του τζίρου τους. Αυτό θα μείνει να δούμε πώς θα νομοθετηθεί. Επίσης, σε αυτό το μηχανισμό μπορεί να μπουν και εποχικές επιχειρήσεις, αλλά και επιχειρήσεις που λειτουργούν για πρώτη φορά και δεν έχουν καταγράψει έσοδα τους προηγούμενους μήνες. Θα δίνεται κάποιο επίδομα ανεργίας σε εποχικά απασχολούμενους που δεν θα προσληφθούν αυτή την περίοδο την τουριστική, γιατί πολλές επιχειρήσεις δεν θα ανοίξουν, έτσι. Υπάρχει πρόβλεψη να επιδοτηθούν οι εποχικοί άνεργοι. Κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα τεράστιο θέμα, το οποίο είχε απασχολήσει πάρα πολύ και την επιστημονική ομάδα που έχει σταθεί με πρωτοβουλία του εργατολόγου του κ. Καρούζου και του καθηγητή του κ. Λεβέντη, για το τι θα γίνει για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μέσα σε μια νύχτα ανατράπηκε όλο το πρόγραμμα ζωής τους. Ναι. Έτσι λοιπόν για τους επαρχικούς απασχολούμενους, οι οποίοι δεν θα προσληφθούν την τρέχουσα τουριστική περίοδο, θα δίνεται αυτό το επίδομα ανεργίας. Όπως επίσης και το κράτος θα αναλάβει να καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές των εποχικά εργαζόμενων μερικής απασχόλησης, ώστε να δώσει ένα κίνητρο στις επιχειρήσεις για να προσλάβει ή να διατηρήσει αυτούς τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Έχουμε αρκετά ερωτήματα. Θα τα ξαναπούμε όμως, κυρία Κατσιάδα. Μας τα είπατε πάρα πολύ έτσι, συνεκτικά και περιεκτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και σε εσάς. Να είστε καλά. Καλά.